παλαιωμένα μέσα στα οποία στηβάζονται σαν σαρδέλες χωρίς την παραμικρή μέρημνα για την ασφαλειά τους, μετακινούνται από τα Χανιά στο Πολυτεχνείο Κρήτης οι φοιτητές του Ιδρύματος. Κάθε πρωί μπαίνουμε στα λεωφορεία και ειλικρινά σας το λέω, άμα πάτε και περάσετε από τις 8-8.30 ώρα το πρωί να δείτε τι γίνεται μέσα στο 18 και στο 23, μιλάμε άμα γίνει ένα φρενάρισμα να γίνει, θα γίνει κακός χαμός. Εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου και του Παραρτήματος Χανίων του ΕΛΜΕΠΑ, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, επαναφέρουν το αυτονόητο δικαίωμά τους για ασφαλείς μεταφορές και καταγγέλουν πως αποτύχει δεν έχει καταγραφεί ατύχημα στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης. Το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά στα Χανιά και φαίνεται ακόμα περισσότερο το τελευταίο καιρό είναι το ότι τα λεωφορεία, τα αστικά κτέλ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά. Καλώδια από την οροφή πολλές φορές αφαιρούνται και τα τζάμια είναι ραγισμένα. Την ίδια στιγμή το ήδη δυσβάσταχτο κόστος της φοιτητικής ζωής στα Χανιά έρχεται να επιβαρύνει το κόστος των μετακινήσεων από και προς το Πολυτεχνείο. Εμείς αναρωτιόμαστε από την πλευρά μας, είναι δυνατόν σε κάθε έκφανση της φοιτητικής ζωής ενός ανθρώπου, στη στέγασή του, στη σύντησή του, στις μεταφορές του, να θεωρείται κινούμενο πορτοφόλι? Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλο κόστος του να μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα δωρεάν και ασφαλής μεταφορά για τους φοιτητές? Αυτή τη στιγμή το εισιτήριο για να μετακινηθεί ένας φοιτητής είναι στα 80 λεπτά από και προς τη σχολή του για το Πολυτεχνείο. Το ΕΛΜΕΠΑ δεν έχει δική του κάρτα μεταφοράς, όπως έχουμε οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Όμως ακόμη και η μηνιαία κάρτα των 17 ευρώ, όπως τονίζουν οι φοιτητές, όχι μόνο δεν ισχύει για όλες τις γραμμές, αλλά ούτε και για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Ειδικά για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κι εμείς να γίνει κάποιο δυστύχημα έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι από τώρα, από τη στιγμή που το έχουμε αναδείξει τόσες πολλές φορές, να πάρθει μια απόφαση έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς, δημόσιες και δωρεάν μεταφορές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΛΜΕΠΑ και εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που σήμερα πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του αστικού κτέλ, ζητούν αναβάθμιση των μεταφορών όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά συνολικά για την κοινωνία των Χανίων. Καλούνται τα μέλη τους σε γενικές συνελεύσεις για τα οξυμένα προβλήματα στέγασης, σύτησης και μεταφορών.